και θα έχει γίνει χαμός να πούμε. Και θα βγουν οι παοξίδες να κάνουν κριτική. Και άμα δεν φάει τάλιρο, να βάλει πέντε. Άμα είναι κανένα ανάλατο 1-0-2-1-0-1, ξέρω εγώ, δεν θέλω. Δεν θα έρθω. Αυτά. Γεια σας. Όλα πάω κάρι, τι ώρα είναι αυτό. Τι ώρα είναι. Ποιο. Το όλα πάω κάρι, τι ώρα είναι στην Ελλάδα αυτή η εκπομπή. Στην Ελλάδα είναι 5 μετά την εκπομπή του κυρίου Ζαγόρα μέχρι τις 6.30. Στην Ελλάδα. Ω, μετά, α, μετά από εσάς. Για ποια εκπομπή ρωτάς τώρα εσύ. Αυτό που λέει όλα πάω κάρι. Α, αυτή είναι, αυτή είναι, μπράβο, ναι, αυτή είναι. Έγινε. Τι ώρα Ελλάδος. 5 με 6.30 μετά την εκπομπή του κυρίου Ζαγόρα. Τι έλεγα. Τι έλεγες. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ για όσα γίνανε. Α, μάλιστα. Μέχρι αργά χθες το βράδυ. Ωραία. Εδώ στον τι περιμένεις. Περίμενε γιατί το ρεπορτάζ τρέχει ακόμα χρήση εδώ πέρα. Αυτό έδιωξες, έδιωξε το Φετφατζίδη. Τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη. Κοίτα. Αυτό στέλνεις. Κωνσταντινούπολη. Ναι, εγώ κάνω μεταγραφές κιόλας. Είναι και αυτό. Είναι. Τι. Κάνω μεταγραφές. Όχι, μέσω Κωνσταντινούπολης πάει Εμιράτα, ρε φίλε. Ψάχνω τώρα ομάδα για τον Τζιλγκύρη. Τι κάνεις. Ψάχνω ομάδα για τον Τζιλγκύρη. Εγώ μάνατζερ. Μάλιστα. Άκουσες το ηχητικό που σου έλεγα χθες νωρίς το βράδυ. Όχι. Αυτό το πράγμα που συνεργαζόμαστε εμείς οι δύο για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και όταν σου στέλνω κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη δουλειά δεν τα ακούς. Ηχητικά φίλε, δε γραπτό. Άμα οδηγάω Χρύσανθε, τι θες να κάνω να γράφω, να σκοτωθώ. Τι ώρα το στείλες. 8 και κάτι. Το βάλω τώρα να παίξει. Όχι στον αέρα. Γιατί. Όχι στον αέρα. Γιατί, δεν γιατί. Μπορεί να παίξει στον αέρα αυτό το ηχητικό, όχι. Δεν μπορεί να παίξει. Κάτσε να σε εκτίθεσαι δηλαδή. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το ηχητικό στον αέρα. Ήταν λίγο μετά αφού έφυγα που είχε κλειδώσει τα πράγματά μου στο γραφείο σου, Χρύσανθε. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί η σωστή έκφραση είναι. Η σωστή έκφραση. Είχα ξεχάσει ναι. τα πράγματά μου ναι. μέσα στο γραφείο και σου. Και εσύ δεν είδε την τσάντα μου που ήταν έπρεπε μέσα στο γραφείο εγώ να δω σου. Την τσάντα σου. Για να καταλάβει λίγο τι γίνει χθες. Τελειώνω εγώ 7.30 ώρα την δεύτερη. 8 και 23, 18 δευτερόλεπτα. Κάτσε να το βάλω. Όχι, τι? Όχι, μη. Τι? Βρίζω μέσα, ρε. Α, βρίζει. Τον Τζιλιγκύρη. Όχι. Εμένα. Όχι. Θα σε έβριζα και θα το βάζα. Κάτσε. Είναι μεγάλο ο πειρασμό τώρα. Ναι, σήκω στη φέτα όμως. Όχι, δεν γίνεται. Δεν έχει μουσική η φέτα. 18 θα το βάλω στον αέρα. Όχι, μη. Θα εκθέσω ανθρώπους. Ναι, θα εκθέσω. Καταστάσεις. Σίγουρα και καταστάσεις. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είσαι, αυτά θέλει να ακούσει ο λαός. Όχι, δεν μπορεί να ακούσει αυτό. Δεν το μπορεί να το ακούσει. Δεν μπορεί να τα ξέρουν όλα. Το εσουρού. Το εσουρού μας πιάνει. Δεν είναι μόνο το εσουρού, είναι και πράγματα που δεν πρέπει να βγουν τώρα προς τα έξω. Μπορεί να σηκώσει τις φέτες. Εντάξει, το έχω ακούσει αυτό. Εντάξει. Εντάξει, δεν κατα... ο... αυτός που γράφει επίσης με ήχο. Εντάξει, έχω ένα θεματάκι τώρα, δεν ακούω καλά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Α, δεν αμώσει τη φέτα σου. Το... Όχι. Το... Όχι, εδώ ήταν το α, πρόβλημα. Ωραία, ναι. Αυτός που κάνει ηχητικά, άλλος ποιος. Εσύ και ο Ζαγόρας πάρα πολύ με το ηχητικό το έχει. Ναι. Αλλά αυτός που δεν το καταλαβαίνει καθόλου, ρε παιδί μου, ότι μερικές φορές εμείς οι παντρεμένοι με παιδιά. Το ηχητικό, ειδικά βραδινές ώρες, δεν μας βοηθάει. Στο στείλα πολύ βραδινή ώρα. Όχι, εσύ, αυτή η ώρα ήταν κανονική. Ναι. Δεν βοηθάει. Και άμα οδηγάω, είναι ένας τρόπος για να σου μεταφέρω κάτι άμεσα. Οδηγάς και έχεις το κινητό στο χέρι. Ναι. Το είχα έτσι και εσύ ήταν ηχητικό. Bluetooth. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μας βοηθάει. Το γραπτό είναι καλύτερο. Βασικά μπορούσε να ακουστεί κιόλας. Ναι. Ναι. Α, όχι, δεν μπορούσε να ακουστεί βασικά γιατί. Λες κάτι στο τέλος. Υπόθηκαν κάτι ονόματα από τα οποία. Έχεις πει κάτι στο τέλος. Τα οποία υπόθηκαν κάτι ονόματα, ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Κάτι στο τέλος λες, το οποίο δεν για είναι, να δεν είναι λοιπόν, για δημόσιο λόγο. Τι έχει γίνει χθες το απόγευμα, πριν πάμε στα Τουάρ. 7.30 ώρα, εγώ τελειώνω τη δεύτερη εκπομπή που έχουμε εδώ πέρα. Ωραία. Και πάω να φύγω. Δεύτερη εκπομπή έχω εγώ. Τη δεύτερη εκπομπή που γιατί έχω εγώ. Γιατί η μία είναι στις 12 και η άλλη στις 5. Και εγώ έχω δεύτερη εκπομπή που είναι 6.30 με 7.30. Εσύ έχεις μία εκπομπή 5 με 7.30. Είναι ένα συνεχόμενο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει εκπομπή 2.5 ώρα. Το οποίο το 8 νομίζω. Αλλά καλά τώρα. Ναι. Ωραία αυτή η συνάδελφο. Ωραία, εξαιρετική. Ναι. Λοιπόν, και πάω να φύγω. Ναι. Και δεν βρίσκω ούτε τα κλειδιά μου, ούτε το πορτοφόλι μου, ούτε τίποτα. Και μετά συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει την τζάντα μου και όλα μου τα πράγματα μέσα στο γραφείο του Χρήστα, ο οποίο έχει φύγει. Και όταν παίρνω τηλέφωνο είναι λίγο έξω από το βαθύλακο λογικά. Περιφερειακό. Στον περιφερειακό ήταν. Δεν υπήρχε να γυρίσει φυσικά. Εντάξει. Και αφού πρότεινε τις πιο ακραίες λύσεις που υπήρχαν, ήρθε ο άνθρωπός μας εδώ πέρα, ο συνονόματος και συνεπίθετος, εντάξει,
και έδωσε τη λύση. Και διέριξε το. Δεν το διέριξε. Το σιρτάρι. Κρυστάλλινο, δεν έχει σπάσει καθόλου. Το διέριξε. Μια χαρά. Εντάξει, άμα δεν σπάσει την κλειδαριά ενώ κλέψει το αυτοκίνητο και μπει μέσα. Πάλι διάρρηξη λέγεται, να ξέρει. Πότε το μέρο, δεν μπορεί να θεωρηθεί διάρρηξη. Θα μου πει είναι ο διαχειριστή. Είναι μια λογική. Αλλά θα τον έχουμε στα υπόψη μα. Άνοιξαν το γραφείο μου χωρί άδεια. Για να πάρω την τσάντα μου. Ευτυχώ έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν έχω πάρει τίποτα άλλο, Χρήστα. Ναι, όχι. Τι? Να μπαίνει στο γραφείο. Ναι. Είχα 15.000 ευρώ μέσα. 5.000 ευρώ. Πάνω στο γραφείο. Δύσκολο. Στην εφορία τα δήλωσα. Δύσκολο. Δεν είχα 15.000 ευρώ. Δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. 15 ευρώ μπορεί να είχα. Νίκο. Πιστεύω ότι 15 ευρώ έχει μέσα. Ναι, αλλά πάλι σήμερα τράπεζα, έτσι. Πρώτο του μηνός. Εσείς. Είμαστε κύριοι. Τράπεζα είσαι. Είμαι τράπεζα, είναι μια πραγματικότητα. Άρης, είσαι, τράπεζα χωρίς λεφτά όμως. Λοιπόν. Για το ρεπορτάζ. Δεν ήταν εύκολη η μέρα η χθεσινή. Και η προχθεσινή. Ειδικά για τον Άγγελο Χαριστέα. Γιατί είχε πολλά πράγματα που έπρεπε να διαχειριστεί και είχε πολλούς ποδοσφαιριστές με τους οποίους έπρεπε να συνεννοηθεί και είχε παιδιά τα οποία έδειξαν για μία ακόμη φορά ότι αντιλαμβάνονται και ποια φανέλα φοράνε, αλλά και το γεγονός ότι για αυτούς δεν είναι πάνω απ' όλα τα χρήματα. Παράλληλα δε έδειξαν ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στο ρόστερ της επόμενης σεζόν, μπήκαν στην διαδικασία να πάρουν και ένα ρίσκο 6 αγώνων χωρίς να εξοφληθούν πλήρως τα χρήματα που έχουν λαμβάνει, παίρνοντας βέβαια κάποια χρήματα που έτσι και αλλιώς θα έπαιρναν, ακόμα και αν έφευγαν. Έτσι. Αλλά έδειξαν κάποια παιδιά όπως ο Κουέστα, όπως ο Γκάμα, όπως ο Ματίγια, όπως ακόμα περισσότερο για μένα ο Κόρχουτ. Και κάνω το διαχωρισμό γιατί οι υπόλοιποι τρεις που ανέφερα είναι παιδιά τα οποία είναι σε μια διαδικασία συζήτησης για να παραμείνουν στον Άρη τα επόμενα 2 χρόνια. Όπως ο Σόουζα. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ για μένα και γι' αυτό το κάνουμε και θέμα τώρα στην αρχή, να ξέρει ο κόσμος ποια παιδιά, όπως ο Διαμαντόπουλος, χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς καν να ζητήσουν το παραμικρό ευρώ, είπαν θα μείνω και θα παίξω τα 6 μάτς, εφόσον με βάλει βέβαια ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές για το 20ήμερο στην ουσία βάζουν πλάτη. Όσο και αν πράγματι το θεωρώ και εγώ ως υποχρέωσή τους, ειδικά κάποια παιδιά που έχουν πάρει τώρα 400 και 500 χιλιάρικα για τη διετία την τελευταία που είναι εδώ, είτε 200 και 300 όσα θέλετε πείτε. Το συμβόλαιό τους έληξε χθες. Και μπορούσαν να πούνε ευχαριστούμε πολύ. Όπως είδατε, το είπαν αρκετοί ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες. Ή και το θέμα της επέκτασης, ακόμα και σε ομάδες με πολλά χρήματα όπως ο ΠΑΟΚ, με το Βιερίνε και το Μαωρίσιο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά είπαν ναι. Και είναι πολύ πιο σημαντικό για αυτούς που δεν έχουν και μια πρόταση στα χέρια τους για να συνεχίσουν μετά. Και μπράβο τους. Την ίδια στιγμή υπήρχαν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι φύγαν από την Παρασκευή, από το Σάββατο. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ήταν φευγάτοι εδώ και καιρό. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ζήτησαν 30, 40 και 50 για να μείνουν αυτό το 20ήμερο. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ζήτησαν μπραφ όλα τα χρήματα που τους οφείλονταν για να παίξουν αυτές τις 20 μέρες. Υπήρξαν γενικά τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Άρη είναι ότι σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης,
αυτές τις ημέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή μέχρι και χθες, διατέθηκαν περίπου 500 με 600 χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η ενημέρωση, επαναλαμβάνω, της ΠΑΕ, για πληρωμές σε ποδοσφαιριστές, ώστε να καλυφθεί ένα σημαντικό κομμάτι των οφειλών από το... από τις 31 12 για όσους είχαν από τότε, έτσι. Οι περισσότεροι είχαν από Φεβρουάριο. Ένα σημαντικό ποσό των οφειλών για το διάστημα αυτό της καραντίνας που δεν πήρανε φράγκο, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, έτσι. Θα πρέπει να το αξιολογούμε για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή που έχει συνηθίσει να λαμβάνει ουκολίγα χρήματα κάθε μήνα στο λογαριασμό του ή κάθε τρεις μήνες που είναι εδώ συμβολέο του, πότε είναι. Εν ολίγης, ανάλογα τη συμφωνή. Ακριβώς. Εν ολίγης πήρανε χρήματα από τις δόσεις συμβολέων και όχι τα 700 ευρώ του μισθού κτλ. Αρκετοί από τους παίκτες. Και παράλληλα, με δεδομένο και είναι προς τιμήν τους, σε ένα ποσοστό 80-90%, με βάση και την διαπραγματευτική ικανότητα του Άγγελου Χαριστέα, γιατί ακόμα και αυτό αμφισβητούσατε κάποιοι χθες και λέγατε έβαλε στο Instagram φωτογραφία και το ένα και το άλλο, ναι, την ίδια στιγμή έκοβε στα γραφεία 30 χιλιάρικα από τον έναν, 40 χιλιάρικα από τον άλλον, 20 χιλιάρικα από τον έναν, 30 χιλιάρικα από τον άλλον και έφερνε και το 1.700 από τους Άραβες. Με το Φετφατζίδι, σε μια πρόταση που αρχικά όταν είχε έρθει ήταν 600 χιλιάδες ευρώ, γιατί κάποιος έξυπνος είχε πει στους Άραβες ότι ο πρόεδρος του Άρη και 1 εκατομμύριο να του δώσετε θα κάνει κολοτούμπες και θα σας στείλει πακεταρισμένο το Φετφατζίδι. Ποιος χρήσατε? Είπα κάποιος έξυπνος. Αυτό φυσικά δεν ίσχυε σε καμία των περιπτώσεων και γι' αυτό αυτός ο έξυπνος που θα έκανε και καλό στον Άρη και θα μας έφερνε τα λεφτά του Φετφατζίδι, όταν μπήκε στην άκρη και ορθώς μπήκε στην άκρη και ανέλαβε ο ίδιος ο Άγγελος ο Χαριστέας το θέμα, αντιλαμβάνεσαι ότι πολλαπλασιάστηκαν τα έσοδα για την ομάδα και είναι μια επιτυχία που πιστώνεται ο Χαριστέας η διαπραγμάτευση με τους Άραβες, γιατί πάρα πολύ απλά οι Άραβες μιλούσαν με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτό δεν τον κάνει βέβαια ικανό διαπραγματευτή, αλλά ειδικά η συγκεκριμένη αγορά μιλάει και απευθύνεται και συνομιλεί και συναναστρέφεται, και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για τον Άρη και μελλοντικά, αν έχει κάτι αντίστοιχο ποδοσφαιρικά, με ανθρώπους που γνωρίζει. Έχει περάσει. Ο Άγγελος πήγε εκεί βέβαια. Ξέρω. Αλλά δεν είναι. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες και αυτομάτως ξέρουν ποιος είναι ο άνθρωπος που λέγεται Άγγελος Χαριστέας. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσει γενικότερα για μένα ο οργανισμός του Άρη, γιατί εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δώσει ούτε 5 ευρώ για ένα εισιτήριο ή που έχουν δώσει 5 ευρώ για ένα εισιτήριο και μπορεί να βρίζουν δημόσια το Χαριστέα, γιατί ας πούμε τους αρέσει ο Ένινγκ, να τον απαξιώνουμε δηλαδή ένα τέτοιο μέγεθος, και παράλληλα θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον οργανισμό Άρη διοικητικά, από τον Χοντόδωρο Καρυπίδη, από όλους τους ανθρώπους που τέλος πάντων στελεχώνουν τον οργανισμό Άρη. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Χαριστέας είχε αυτή τη διαπραγματευτική ικανότητα, ο Καρυπίδης είχε την δυνατότητα του να βγάλει από την τσέπη του. Τώρα διήστανται οι απόψεις, αλλά λένε πάνω από 500.000, αλλά λένε κάτω από 600.000, εκεί κάπου. Περίπου εκεί. Στα 5-6 εκατοσταρικάκια χιλιάδες ευρώ, σιγά, 500-600 χιλιάρικα, τι είναι. Ποιος δεν έχει τη σήμερα ημέρα με κορονοϊό 500-600 χιλιάρικα να βγάλει από την τσέπη του και να τα δώσει στους ποδοσφαιριστές. Όπως αντίστοιχα είχε γίνει πριν από ένα χρονικό διάστημα και η ομάδα πήρε αδειοδότηση γιατί πλήρωσε 850.000 ευρώ και έκλεισε τα χρέη προς το δημόσιο. Αν κάποιος θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε αυτά τα ποσά, γιατί έτσι αυτομάτως γλύφουμε τον Καρυπίδη, ενώ είναι πραγματικά γεγονότα που μάλιστα πιστοποιήθηκαν
ως προς την αλήθεια τους με την αδειοδότηση που πήρε η ομάδα. Γιατί αν δεν ήταν πληρωμένα όλα μέχρι 31/12/19, όλα όμως, και αν δεν ήταν πληρωμένα όλα προς το δημόσιο, δεν θα έπαιρνες. Μάλιστα προς το δημόσιο είναι μέχρι το Μάρτιο. Έτσι, γιατί παίρνεις και τις φορολογικές ασφαλιστικές ενημερώτες, όλα αυτά που παίρνεις τέλος πάντων και προσκομείς. Και αν παράλληλα κάθε τρίμηνο δεν υπήρχε ο έλεγχος πλέον των ανωνύμων εταιριών, των ποδοσφαιρικών, όπως παλαιότερα δεν υπήρχε, δηλαδή μπορούσε ένα χρόνο μέσα να κάνεις ό,τι να είναι. Τώρα, ανά τρεις μήνες στέλνεις χαρτιά ότι τα πλήρωσα και αν χρωστούσα κάτι το προηγούμενο τρίμηνο, ορίστε παιδιά, το έβαλα. Είσαι σε ένα διαρκή έλεγχο δηλαδή, η οποιαδήποτε ομάδα. Και γι' αυτό και ο Πανιώνιος, αν είδατε, υπήρχε ένα θέμα για το αν μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ανανέωση, επέκταση, συγγνώμη, των συμβολέων του, 36, πλήρωσε για την ασφαλιστική του ενημερότητα και μπόρεσε και επέκτηνε τα συμβόλαια. Γιατί αυτό πλέον έχει τρίμηνο έλεγχο. Φυσικά και ο Άρης έκανε επέκταση γιατί χρωστάει ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε υποχρέωση ο κόσμος του Άρη να γνωρίζει ότι ναι, δεν είναι στο έπακρο πληρωμένοι, ναι υπάρχουν οφειλές και υπάρχουν σημαντικές οφειλές στους ποδοσφαιριστές και υπάρχουν και καθυστερήσεις και υπάρχουν και ζητήματα τέτοια στην καθημερινότητα της ομάδας, αλλά γιατί τίθεται θέμα οικονομικό με όλα αυτά που έχουν γίνει και μια απώλεια πάνω από 1,5-2 εκατομμύρια το τελευταίο διάστημα. Για μένα πολλές φορές τίθεται και το ζήτημα ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο μεγαλομέτοχος είναι ιδιαίτερος σε κάποιες περιπτώσεις και μπορεί να σου πληρώσει 100.000 ευρώ και να σου αφήσει το χιλιάρικο δίπλα πλήρωτο. Αλλά οι επιχειρηματίες, λίγο πολύ παιδιά, περισσότεροι έτσι είναι να ξέρετε. Αλλά τέλος πάντων δεν εξετάζω αυτό. Εξετάζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε από την τσέπη του χρήματα ώστε η ομάδα να μην ανακατευτεί και να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να μην το αξιολογώ. Έχοντας ζήσει μάλιστα στο παρελθόν καταστάσεις όπου ο μεγαλομέτοχος ήταν ο ίδιος ο λαός του Άρη και τα μόνα χρήματα τα οποία είχε η ομάδα ήταν τα χρήματα, τα έσοδα από το λαό του Άρη, από το εμπορικό του τμήμα και από τα τηλεοπτικά. Θα ήθελα λοιπόν όλοι όσοι κατά καιρούς κατηγορείτε τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στην ομάδα να σκεφτείτε τι θα γινότανε αν αυτή τη στιγμή είχαμε τον οποιοδήποτε από τους διαχειριστές είχε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Ποιος θα είχε τη δυνατότητα σε μια περίοδο που συνωμότησε το σύμπαν και έγινε αυτό που έγινε με τον κορονοϊό και επομένως δεν είχαμε τα χρήματα του λαού του Άρη που είναι μια πολύ μεγάλη σημαντική πηγή εσόδων. Δεν είχαμε και τα τηλεοπτικά. Ίσα ίσα που φάγαμε μια ψαλιδάρα μισό εκατομμύριο. Ποιος θα μπορούσε να πληρώσει τις υποχρεώσεις της ομάδας προς τους ποδοσφαιριστές. Ποιος θα μπορούσε να καλύψει σε ένα ποσοστό, όχι ολοκληρωτικά, τις οφειλές στο δημόσιο. Και γενικότερα πώς θα λειτουργούσε η ομάδα μας αυτό το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο με τις απαιτήσεις μάλιστα τις αγωνιστικές τις τεράστιες, με συμβόλαια πολύ μεγάλα και γενικότερα με μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Μάλιστα. Τα 300.000 ευρώ που μου στέλνει ένας φίλος που είναι από τον Αντώνη τον Ζαμπέτα είναι τα μισά χρήματα από όσα έβαλε την τελευταία φορά ο Τωρινός και μπράβο στον Αντώνη γιατί σε αντίθεση με άλλους που μπορεί να έχουν λίγα ή πολλά χρήματα ο ίδιος έβαλε την περιουσία του σε υποθήκη για να διαθέσει αυτά τα χρήματα. Ξέρουμε όμως και εσύ φίλε μου που μου το έστειλε το μήνυμα, εσύ ειδικά ξέρεις ότι ο Άρης κάθε χρόνο αν θέλει να πρωταγωνιστεί θα πρέπει να έχει έναν άνθρωπο στη διοίκησή του ή έναν χρηματοδότη ο οποίος θα βάζει μίνιμουμ κάθε χρόνο από την τσέπη του
Ανάλογα και με τα έσοδα που έχεις. Γιατί άμα είσαι στους ομίλους του Europa League δεν χρειάζεται να βάζεις. Αλλά αν δεν είσαι στους ομίλους του Europa League, θα πρέπει να βάζεις minimum 1 με 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα τα συμβόλαιά σου κτλ. Για να είσαι στην πεντάδα, να έχεις μια ανταγωνιστική ομάδα, δηλαδή πεντάδας Ευρώπης, μαζί με τα όποια έσοδα έχει η ομάδα από τα εισιτήρια της, από τα διαρκείας της, από τα μεμονωμένα εισιτήρια, από τα τηλεοπτικά της και από την εμπορική χρήση. Φυσικά, αντί για αυτό το ποσό, όλοι θα θέλαμε να έχουμε έναν ο οποίος θα βάζει τα 50, τα 30 εκατομμύρια ευρώ που βάζει ο Σαββίδης. Δεν υπάρχει όμως. Θα θέλαμε να έχουμε έναν που να βάζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ του Μαρινάκη. Θα θέλαμε έστω να έχουμε έναν Μελισανίδη, ο οποίος μπορεί να μην τα βάζει ο ίδιος, του τα δίνει όμως απλόχερα η περιφέρεια Αττικής τα 20-30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν άνθρωπο με συγκεκριμένες δυνατότητες, ο οποίος βάζει το χέρι στην τσέπη. Δεν είναι 1,5 και είναι 1. Δεν είναι 1 και είναι 800 χιλιάρικα. Είναι 500 χιλιάρικα. Είναι σαν να βάζει το χέρι στην τσέπη. Θα πρέπει λοιπόν να τιμούμε αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ταυτόχρονα, αυτοί οι οποίοι φοράνε τη φανέλα του Άρη, θα πρέπει και να τιμούν αυτά τα χρήματα, αλλά να τιμούν και τον κόσμο στον οποίο αναφέρονται πάρα πολλές φορές. Εγώ στεναχωρήθηκα με κάποιους ποδοσφαιριστές και τη συμπεριφορά τους, που βέβαια δεν είναι τωρινή, είναι το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, ίσως και παραπάνω, γιατί παρά το γεγονός ότι έβγαζαν προς τα έξω ο λαός και το ένα και το άλλο, υπήρχε τεράστια, θα το πω απλά, έλλειψη κατανόησης του προβλήματος. Και την ίδια στιγμή τιμώ τους ποδοσφαιριστές, τα στελέχη της ομάδας, τον προπονητή, προσέξτε τι λέω, τον προπονητή και το team του προπονητή, οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έκαναν τεράστια υπομονή, έλαβαν τα λιγότερα χρήματα από όλους τους υπόλοιπους, αλλά συνέχισαν να δουλεύουν ακατάπαυστα. Και μιλάω για όλο το τεχνικό team, μιλάω τώρα ονόματα και τους ανθρώπους και τον κύριο Βαρδάκη που πλέον δεν είναι στην ομάδα και γενικότερα όλους τους ανθρώπους συν τους ανθρώπους των γραφείων, οι οποίοι έχουν βάλει τη μεγαλύτερη πλάτη από όλους. Δεν γίνεται λοιπόν όλα αυτά να μην τα αξιολογούμε και να λέμε δεν με νοιάζει να βρει κι άλλο ένα εκατομμύριο. Βάλε άλλο ένα εκατομμύριο. Όλοι θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να βάζει 10, 20, 30 εκατομμύρια ευρώ και να κάνει τον Άρη πρωταθλητή και κυπελούχο. Όλοι το θέλουμε αυτό. Και μακάρι να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος να έρθει, να δώσει και μια δεκάρα στο Γκαρυπίδη, πεντάρα, εξάρα, δεν ξέρω εγώ πόσα θέλει. Να του πει ευχαριστώ πολύ ο Τέο. Να πάει στη Βουλιαγμένη να κάνει τις βουτιές του εκεί και τη γυμναστική του και να μην γανιάζουμε κι εμείς, γανιάζετε κι εσείς. Αλλά πρέπει να αξιολογούμε το γεγονός ότι βάζει αυτό το 1, 1,5, 2, πόσα βάζει ο άνθρωπος το χρόνο, δεν ξέρω γιατί δεν είμαι στο λογιστήριο μέσα. Ότι μπορούμε και φέτος να παίξουμε Ευρώπη και του χρόνου να μπορούμε να παίξουμε Ευρώπη και να σταθεροποιήσουμε τον Άρη στις ευρωπαϊκές θέσεις για 3, 4, 5 χρόνια ώστε να μπορούμε να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Γιατί αν η ομάδα σταθεροποιηθεί 4-5 χρόνια στην Ευρώπη, αυτομάτως και τα έσοδα της θα είναι περισσότερα, θα γίνει και πιο θελεκτική και μπορεί να γυαλίσουμε και σε κανέναν. Αν είμαστε μία του ύψους, μία του βάθους, δεν θα γυαλίσουμε σε κανέναν. Τα λέω όλα αυτά τώρα που τελείωσε η φάση με παίκτες, μένω, φεύγω ή οτιδήποτε άλλο και μπαίνουμε σε μία τελική ευθεία λύσης, εκεί θέλω να καταλήξω, του μπαν. Στο οποίο μπαν καλείται πάλι να το πληρώσει αυτός που δεν δημιούργησε το συγκεκριμένο χρέος. Αλλά με ευκολία του ζητάμε να το πληρώσει. Ελπίζω να κάνει το καλύτερο δυνατό σε αυτό το κομμάτι, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βγάζουν μια σιγουριά
από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης ότι άμεσα θα λυθεί το ζήτημα. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι το θέμα είναι ο ένας εκ των τριών ποδοσφαιριστών, ο οποίος ζητάει και τα περισσότερα από όλους και περίπου 400% παραπάνω από τα δεδουλευμένα του. Αυτό το επιδίκασε πριν 10 χρόνια η FIFA και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σταματήσουμε ως Αριανοί να δίνουμε και λαβή στον αντίπαλο, αλλά και να απαξιώνουμε ανθρώπους που αποδεδειγμένα πρόσφεραν ίσως όχι όσα θα θέλαμε εμείς να προσφέρουν, είτε μιλάμε για τον πρόεδρο, είτε μιλάμε για τον μεγάλο μέτοχο, είτε μιλάμε για τον αθλητικό διευθυντή, είτε μιλάμε για τον προπονητή, είτε μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές, είτε μιλάμε για τους ανθρώπους στα γραφεία, είτε μιλάμε για τους γυμναστές, είτε μιλάμε για το τεχνικό team, είτε μιλάμε για τον προπονητή τερματοφυλάκων, είτε μιλάμε για τον τερματοφύλακα, είτε μιλάμε για τον επιθετικό, είτε μιλάμε για το stopper, είτε μιλάμε για τον ακραίο αμυντικό και το extreme. Θα πρέπει ως οργανισμός Άρης να σεβόμαστε στο έπακρο αυτούς που προσέφεραν 5 πράγματα. Και όταν πρόκειται για ανθρώπους που βάζουν χρήματα, να το αξιολογούμε. Όταν πρόκειται για ανθρώπους φυσικά που λαμβάνουν πολλά χρήματα, να το συνυπολογίζουμε. Γιατί αμείβονται, γιατί παίρνουν λεφτά για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Αλλά στο end of the day, στο τέλος της ημέρας, πάντα να αξιολογούμε και να σεβόμαστε ανθρώπους που αποτελούν τον οργανισμό του ποδοσφαιρικού, του μπασκετικού, του συλλόγου Άρης Θεσσαλονίκης. Αν εμείς οι ίδιοι που αποτελούμε εν δυνάμει παιδιά του συλλόγου, φιντάνια του συλλόγου, κομμάτι του συλλόγου, και μάλιστα όταν μιλάμε για το οπαδικό κομμάτι, το φύλαθλο δηλαδή, τον οπαδό, το πιο σημαντικό ουσιαστικό, γιατί όλοι αυτοί που είπα πριν για τον κόσμο παίζουν, για το σήμα παίζουν, για τη φανέλα παίζουν, για την ιστορία του συλλόγου παίζουν. Δεν θα πρέπει ποτέ μα ποτέ η στεναχώρια μας, η πίκρα μας για ένα ανάποδο αποτέλεσμα ή για 10 ανάποδα αποτελέσματα ή για την αποτυχία επίτευξη ενός στόχου να μας δημιουργεί τάσεις αυτοκτονικές, αυτοτραυματισμού. Γιατί αυτό κάνουμε στην ουσία. Όταν βάζουμε απέναντι τον Άρη και τον κοπανάμε γιατί έβαλε γκολ ο Λιβάγια στο 96, το μόνο που χτυπάμε είναι τον εαυτό μας, σαν να χτυπούσαμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Ο συγχωρεμένος ο Γιάνκοβιτς πήγε και κοπάνισε το κεφάλι του στην μπασκέτα. Οι παλαιότεροι σίγουρα τον θυμάστε, γιατί δόθηκε ένα φάουλ. Ένα φάουλ. Ένα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, αν θυμάμαι καλά ήταν το παιχνίδι εκείνο. Για ένα λοιπόν φάουλ, η αντίδραση ενός επαγγελματία αθλητή, ενός αθλητή έμπειρου, μέσα στην τρέλα του, στην αδικία που υπέστη, για ένα φάουλ όμως, τον στιγμάτισε σε όλη την υπόλοιπη τη ζωή, τον καθήλωσε σε ένα αναπηρικό καροτσάκι και τον οδήγησε πολύ πρόωρα στο να αφήσει αυτόν τον κόσμο και να μην είναι κοντά μας. Πολλές φορές ακούω Αριανούς να χτυπάνε το κεφάλι τους στην μπασκέτα για ένα πολύ 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 αστείο θέμα που όμως επικοινωνιακά γιγαντώνεται και γίνεται τρίχα τριχιά. Πολλές φορές ακούω τον Αριανό να ασχολείται γιατί έχει φάει τον παπά του πρέπει να κάνεις κριτική, αλλά στην ουσία δεν κάνει κριτική. Κάνει κάτι άλλο. Γιατί η κριτική σε βελτιώνει. Αλλά για να κάνεις την κριτική
θα πρέπει να έχεις γνώση του θέματος. Όχι να νομίζεις ότι έχεις γνώση του θέματος. Για να κάνεις κριτική, θα πρέπει να ξέρεις τις παραμέτρους. Για να κάνεις κριτική, θα πρέπει να ξέρεις τα γεγονότα. Όχι τι σου είπαν ότι είναι γεγονός. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, πολύ εύκολα μπαίνουμε στη διαδικασία της κριτικής, γιατί μας έχει μου περάσει ότι εσείς δεν τα λέτε. Και αν δεν τα πείτε θα ξαναπέσετε. Και τότε που δεν τα σας τα κρύβανε και διάφορες άλλες τέτοιες καταστάσεις που πολλές φορές μου θυμίζουν τον απατημένο σύζυγο με την απατημένη σύζυγο που μιλάνε μεταξύ τους και προσπαθεί ο ένας να πιάσει τον άλλον. Θα πρέπει η κριτική να γίνεται με βάση τα πραγματικά γεγονότα και θα πρέπει να υπάρχει κριτική, γιατί αν δεν υπάρχει κριτική, τότε ο οποιοσδήποτε που διοικεί, που προπονεί, που τρέχει μέσα στο γήπεδο ως ποδοσφαιριστής, θα τα γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Αλλά θα πρέπει η κριτική να γίνεται επί της ουσίας και κυρίως να γίνεται με πράγματα που πραγματικά ξέρουμε και γνωρίζουμε. Κάποιοι δεν αλλάζουν. Δεν πειράζει, δεν μιλάω για τους κάποιους. Εγώ μιλάω για αυτούς οι οποίοι αγαπούν το σύλλογο, τρελαίνονται για το σύλλογο, πονάνε για το σύλλογο και η κριτική τους πολλές φορές είναι εντός εισαγωγικών άδικη, απόρρια της τρέλας τους, της αγάπης τους και του πόνου τους. Αυτοί όταν ηρεμήσουν και κάτσουν και έστω και ένας ακούσει αυτό που λέω εγώ ή οποιοςδήποτε άλλος φίλος, συνάδελφος, παραγωγός, στο καφενείο συναριανός, αυτοί οι φίλοι δεν θα επαναλάβουν την άδικη κριτική. Και εγώ σε αυτόν τον κόσμο απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι σε κάποιον ο οποίος κάνει στοχευμένα αντιπολίτευση ή καλλιεργεί την εσωστρέφεια, γιατί έτσι αποκτά οντότητα μέσα σε έναν τεράστιο σύλλογο όπως ο Άρης. Αυτή τη στιγμή, ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντιπολίτευση θα λέει ότι είναι στραβό. Όπως αντίστοιχα, ό,τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία έβγαινε και έλεγε ότι είναι στραβό. Ό,τι ακριβώς έλεγε ο ένας ως ορθό, ως κυβέρνηση, το βγάζει ο άλλος στραβό ως αντιπολίτευση. Και το ανάποδο. Υπάρχει λοιπόν μια μικρή μερίδα ευτυχώς κόσμου, που ό,τι και να κάνει ο Καρυπίδης, θα τον λέει ότι είναι άφραγκος, θα τον λέει ότι είναι άσχετος, ότι είναι λαμόγιο, ότι είναι ό,τι είναι, ό,τι είναι, ό,τι είναι. Την ίδια στιγμή, ό,τι και να κάνει ο Ένινγκ, στα μάτια κάποιων, είναι το μαλλί του δεν το κουρεύει καλά, είναι ύπνος, είναι το ένα, είναι το, γιατί δεν έβαλε το σούτ, γιατί. Έτσι αποκτούν οντότητα κάποιοι άνθρωποι και λόγο. Υπάρχουν φαινόμενα τέτοια και στα ραδιόφωνα της πόλης. Γιατί τώρα τα ραδιόφωνα της πόλης ή αντίστοιχα το Facebook ή σελίδες στο Facebook ή οτιδήποτε άλλο δημιουργούν μια οντότητα από αυτό το χαρακτηριστικό. Γιατί δεν έχουν να σου δώσουν μια αληθινή πληροφορία για να τον εμπιστευτείς, να ξαναπάς να τον διαβάσεις. Πρέπει να κάνει φασαρία. Ένας, ας πούμε, σήμερα σε ένα άρθρο που έχουμε ανεβάσει για το ποιους παίξει κάνει ο Άρης στα play-off. Ναι. Δεν τα παρακολουθούμε τα σχόλια και εγώ και ο Χρύσανθος. Γράφει τι άρθρο είναι αυτό, κράξτε για τον μπαν. Τι να κράξουμε για τον μπαν. Να κράξουμε για τον μπαν. Να κράξουμε για τον μπαν που είναι στην τελική ευθύνη να το λύσει και να πληρώσει. Εκφράζει, εκφράζει μια αγωνία. Που δεν, ναι, και σου λέει ο άλλος, φίλε, από το Γενάρη είναι μπαναρισμένος ο Άρης. Βρες έναν τρόπο να το λύσεις. Κοίταξε, στο τέλος της ημέρας η ευθύνη πάει στον Καρυπίδη, στο συγκεκριμένο κομμάτι. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν το ελαφρυντικό ότι δεν είναι δικά του χρέη. Γιατί η δική μου, ας πούμε, η τοποθέτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα θα ήταν διαφορετική. Αν τον μπαν προέρχονταν από χρέη που δημιούργησε ο Καρυπίδης, δεν θα μιλούσα με τον ίδιο τρόπο. Θα μιλούσα όπως έλεγε ένας προχθές, ότι κόψε το λαιμό σου και βρέστα. Εσύ το δημιούργησες. Δεν γίνεται όμως και δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικό να μιλήσουμε έτσι όταν δεν έχει ευθύνη αυτός για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι. Ακόμα να σου πω κάτι. Κι αν η ευθύνη του υπάρχει στο γεγονός ότι δεν πήρε τη σωστή απόφαση πέρυσι τον Οκτώβριο. Εκεί έχει. Ναι, αλλά. Θα το πούμε. Είναι να πληρώσει, λέει, 800 χιλιάρικα. Θα το πούμε. Για αυτό το κομμάτι. Δεν θα πληρώσει 800. Όταν όλοι μας θα παίρναμε άλλη απόφαση. Εντάξει, το λέω τώρα. Την ΕΠΟ παραπάνω. Εκεί είναι το λάθος. Έπρεπε να την εμπιστευτεί. Το λάθος είναι εκεί. Ο λάθος είναι. Αλλά το εκεί να ψάχνει μια λύση μέσω της κυβέρνησης, του μνημονίου της FIFA για να αποφύγει, να δώσει
να πληρώσει χρέη τα οποία δεν δημιούργησε αυτός, είναι κάτι το οποίο δικαιούται, νομιμοποιείται να κάνει. Βλέπει όμως ότι επειδή δεν πιάνει τόπο, θα βάλει την τσέπη του κάποια χρήματα για να καλύψει χρή άλλο. Τώρα γιατί, για έναν φίλο για που με ρωτάει γιατί δεν έβαλε τον Σούτγκρεν και τον Ντουάρτε, θα τους βάλει τώρα σε αυτά τα μάτια που απομένουν. Καλά, περίμενε. Το Σούτγκρεν δεν τον έβαλε γιατί πάρα πολύ απλά. Θα δούμε αν θα τους βάλει, ναι. Κάποια στιγμή θα τους βάλει. Περίμενε. Καθόλου. Σήμερα μπορεί να βάλει τον Πακούτσι. Θα δούμε. Ναι. Θα σου πω, γιατί ο ένας πήγε και έκραξε δημόσια τον προπονητή και ο άλλος, φίλε, δεν έχει εικόνα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό δεν τους βάζει. Γι' αυτό. Και αν είχαμε τη δυνατότητα ως κλαμπ να πούμε τον Ντουάρτε πάρε μια 300 και φύγε, θα το είχες κάνει. Αλλά δεν έχω. Δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και προσπαθείς να την γλιτώσεις με λιγότερα. Γι' αυτό. Και αν δεν υπήρχε η λήξη των 36 των συμβολέων και έπρεπε να επεκταθεί για αυτές τις 20 μέρες, δεν θα τους έβαζες ποτέ. Απλά δεν το βάλει σήμερα γιατί υπάρχει ενδεχόμενο. Μην αρχίσει τώρα να λέτε πάλι άγιε δεν τον έβαλε. Ήταν απόφασή του και δεν τον έβαλε. Μπορεί να τον βάλει, εγώ δεν λέω, αλλά υπάρχει πιθανότητα. Δεν ξέρω αν θα τον βάλει. Υπάρχει σκέψη. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα τους έβαζε. Να παίξει ο Μπακούτσι. Λέω, υπό φυσιολογικές συνθήκες περισσότερο τον Ντουάρτε και λιγότερο τον δεν θα τους έβαζε. Θα πούμε για την 11η. Αν και θα τη μάθουμε σε κάμια ώρα περίπου, αλλά θα πούμε για την 11η. Αυτά ήθελα να σημειώσω και αυτό δεν σημαίνει βέβαια να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ. Για μένα έχουν γίνει λάθη τα οποία δεν πρέπει να μένουν κάτω από το χαλάκι επειδή κάποιος πληρώνει ή βάζει λεφτά από την τσέπη του. Για μένα τα λάθη δεν έχουν να κάνουν όμως με το αν πήρες ή όχι μια καλή μεταγραφή ή αν το νομικό σου τμήμα σου είπε δεν τρέχει τίποτα με το συστόν πριν από ένα χρόνο. Το λάθος για μένα έχει να κάνει με το κατά πόσο υπάρχει επάνδρωση στελεχιακή της ομάδας. Εγώ το μόνο κομμάτι το οποίο θέλω να δω να βελτιώνεται την επόμενη σεζόν διοικητικά είναι ότι πρέπει να στελεχωθεί ακόμα περισσότερο η ομάδα. Θα πρέπει ο Άρης να έχει και άλλα στελέχη και στα γραφεία του και κοντά στον προπονητή και γενικότερα στον οργανισμό που λέγεται Άρης. Εκεί βλέπω μία προοπτική που αν το κάνει ο Καρυπίδης, τα όποια λεφτά θα διαθέσει εκεί θα του έρθουν πίσω μέσω των επιτυχιών. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και δεν είναι μόνο αίσθηση, δεν είναι μόνο κάτι το οποίο, γιατί πολλοί το λένε, το οργάνωση, το αυτό, το, είναι και μία τοποθέτηση που κάνω τώρα βάσει εμπειρίας. Ξέρω πως λειτουργεί από μέσα μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και το έχω βιώσει και προσωπικά το να είμαστε τρεις και να πηγαίνουμε στους δίπλα και να είναι 13. Όπως και να το κάνεις, ok, με τα κοκόρια γνωστή είναι η παροιμία, αλλά αν κάποιος έχει 13 στελέχη και κάποιος άλλος έχει 3, αυτός με τα 13 έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Δεν είναι δεδομένο, αλλά τις έχει. Άρα θα πρέπει τη νέα σεζόν να το δουν αυτό το κομμάτι, όπως και διάφορα άλλα ζητήματα που θα τα πούμε εν καιρό. Αυτά ως σχόλιο, γιατί τώρα ναι. Περίμενα καμιά δεκαριά μέρες να το κάνω, γιατί ήθελα να τελειώσει το θέμα με το ποια παιδιά θα μείνουν και ποια παιδιά θα φύγουν, αλλά και γιατί ενημερώθηκα και βασικά το βλέπετε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το επιβεβαίωσε η ΠΑΕ Άρης, το γεγονός ότι διατέθηκαν 500-600 χιλιάρικα για να καλυφθούν τρύπες. Δεν υπάρχουν, ακόμα υπάρχουν οφειλές στους ποδοσφαιριστές. Και για παίκτες που έχουν αποχωρήσει για διακανονισμούς. Ναι. Έχουν γίνει διακανονισμοί. Ναι, πήραν τις πρώτες δόσεις. Οι πρώτες δόσεις ήταν να κατευθούν χθες, νομίζω, χθες σήμερα. Πήρανε. Χρήματα ήδη. Παίκτες που φύγανε. Και θα έχουν να πάρουν τις 30 Ιουλίου και θα έχουν να πάρουν και. Μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα. Νομίζω μέχρι τότε είναι. Θα έχουν τακτοποιηθεί αυτά. Ναι. Ναι. Πήραν όμως λεφτά πάλι. Χωρίς να υπάρχουν έσοδα, παιδιά. Όχι απλά δεν υπάρχουν έσοδα, δεν υπάρχει τίποτα. Και θα συνεχίσει να πληρώνει παράλληλα και αυτά τα χρήματα. Χωρίς να υπάρχει επίσης η μεγαλύτερη πηγή εσόδων εδώ και 10 χρόνια στον Άρη. Τα διαρκείας. Είναι Ιούλιος.
Αυτή τη στιγμή βγαίναν τα διαρκείας. Περίμενες στις καλές χρονιές 1 και 2 εκατομμύρια τον Ιούλιο για να κινηθείς. Έτσι κινούνταν. Και ο Σκόρδας και ο Αθανασιάδης και ο Καρυπίδης. Έτσι κινήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όχι στην Β' και στην Γ' Εθνική. Με τα διαρκείας, με το λαό του Άρη. Τώρα όμως, εμείς δηλαδή τι λέμε. Από πού να έρθουν τα λεφτά με αλεξίπτωτο. Αυτά. Ο φίλος 6938, σωστή απέτηση για κάποιο μεγαλύτερο πορτοφόλιο, όταν είμαστε 15 χρόνια χωρίς χρηματοδότη, αξίζει μεγαλύτερο σεβασμός προς το τωρινό πορτοφόλι και διαβάζουν ένα άρθρο τώρα. Ισχύει αυτό που λέει, ναι, και έχει, είναι ακριβώς αυτό που λέω. Φυσικά και θέλουμε κάτι μεγαλύτερο και υπάρχει η προσδοκία. Αλλά δεν γίνεται, επειδή εγώ θέλω κάποιον που να βάζει 10 το χρόνο και όχι 2 που βάζει ο Καρυπίδης, να βρίζει τον Καρυπίδη, βάζει μόνο 2. Πρόσεχε, μόνο 2 όταν. Σημείο αναφοράς είναι τα 300 χιλιάρια και μπράβο στον Αντώνη τον Ζαμπέτα που έβαλε υποθήκη το σπίτι του, φίλε, για να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Και τα βάλε στον Άρη. Αλλά αυτό είναι το σημείο αναφοράς πριν. Γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν διαχείριση. Εκτός του Αντώνη δεν έβαλε κανένα άλλο λεφτά. Ή όποιος έβαλε, υπάρχουν και άνθρωποι, να είμαι σωστός, που δώσαν 50-100 χιλιάρια και τα αφήσαν στην ομάδα. Εκεί. Εκεί. Στον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι. Γιατί στον μπασκετικό. Έχουν μπει ούκο λίγα χρήματα από γέννηση και τα λοιπά. Εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος. Χριστογεώργος. Τι είναι αυτός? Θα κάνει ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό σήμερα κόντρα στον Άρη, που διαβάζουμε εδώ πέρα σε ένα άρθρο στον Γκαζέτα. Ναι. Παίρνοντας τη θέση του Σοκράτη Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Έτοιμοι είμαστε. Ο τερματοφύλακας, βασικός κίπερ της ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Τον είχα δει αυτόν, ναι. Σε ένα μάτς ΚΑΠΑ 19, μάτς στο γήπεδο του ΠΑΟ, ναι. Πώς? Τον είχα δει σε ένα μάτς της ΚΑΠΑ 19. Χριστογιώργος. Μάλιστα. Αντί του Σοκράτη Διούδη. Και ο Παναθηναϊκός, μην νομίζετε τώρα, θα κατέβει σήμερα με καμιά δεκάδα. Πρόσεχε λίγο. Φαντέζι. Στον Παναθηναϊκό, παρόλο που γίνονται όσα γίνονται, βλέπετε. Μα ο Άρης είχε και αυτή την ατυχία, ρε φίλε, να μην μπορεί να ανεβάσει παίκτες. Ξέρεις που κερδίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή? Και δεν λέει κανένα τίποτα στις μεταγραφές που έχει κάνει ήδη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γι' αυτό. Ναι, εσύ έχεις δει με τα χέρια σου. Γι' αυτό δεν λέει κανένα τώρα τίποτα. Γιατί είναι εγώ σου λέω το εξής. Αν τελειώνει το πρωτάθλημα, φυσιολογικά. Πότε τελειώνει το πρωτάθλημα? Το Μάιο. 17 θα σχολιόταν κανένα τώρα που φεύγει ο. Άντε, κάποιο σχολείο με την κοινή. Δεν είναι με κανονικές συνθήκες. Άσε το κανονικό. Ναι. Εγώ σου λέω για τα συμβόλαια. Ναι. Θα σχολιόταν κανένα με το ποιο φεύγει και ποιο. Ίσα-ίσα όλοι θα λέγανε το λαμπούρε. Γιατί δεν θα έχει περάσει τελικό. Το λαμπούρε, φύγετε όλοι ρε άχρηστη ρε. Τώρα μπορεί να έκανε πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν. Ένας που ξέρει εδώ, που παρακολουθεί ακαδημίες, μου λέει ότι είναι πολύ καλός. Ναι, ναι, ναι. Επίσης μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο, έτσι, ρητό ο φίλος μου Στάθης, και θα πάμε αυτό στο διάλειμμα. Ναι. Είναι συνήθεια αυτών που δεν έκαναν ποτέ τίποτα, ναι, να κατηγορούν τους άλλους γιατί δεν τα έκαναν όλα. Ναι, πολύ καλό. Βρίσκει στον Άρη αυτό εφαρμογή. Βαθύ. Στον Άρη βρίσκει εφαρμογή, είναι μια πραγματικότητα. Πολύ βαθύ. Βρίσκει εφαρμογή στον Άρη το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Θα πάμε. Είναι και λίγο διαφορετική η εκπομπή σήμερα. Καταρχήν, θα σε πάω λίγο περισσότερο. Και με πας. Να σε κάνω παρέα. Θες λίγο παραπάνω, να ανοίξουμε γραμμές στην επόμενη ώρα. Θες, τι θα κάνεις. Θα έρθει ο συνάδελφος ή δεν θα έρθει? Ποιος συνάδελφος? Ο άλλος, ο δικός σου εκεί. Το... 9 η ώρα τον έπαιζα. Έκανα αυτό το λάθος, ε. 9 η ώρα τον έπαιζα, με τον Τάσο. Χαζομάρα έκανα, ρε φίλε. Από τον φέρω νωρίτερα εδώ να πήξει. Τι να κάνει εδώ πέρα στο να πήξει. Να πήξει, ρε φίλε. Το βράδυ δεν υπάρχει λόγος να έρθει εδώ που τα λέμε. Όχι. Το βράδυ υπάρχει λόγος, γιατί πρέπει, εκτός από τον Τάσο που έχει το σχόλιο του κτλ. Και είναι σημαντικός, πρέπει να υπάρχει, φίλε, και ένας συνάδελφος έμπειρος δημοσιογράφος στα των μεταδόσεων και των χειρισμών των συνάδελφων. Στις 6.30 θα συνδεθούμε με το ΆΚΑ και τον Πάρη Τσελεπίδη. Τσελεπάρη. Το γνωστό και ως φίλο αδερφός μου, για να έχουμε. Λαράκι μου. Βλαράκι σου. Και μου. Βλαράκι μου πρώτα. Σχολείο πήγαινες όταν με τον Πάρη πηγαίναμε στο. Μετά όμως. Πετούσαμε στο Βέρτι λουλούδια όταν ήταν νέος ως. Γιατί και δεν βρει διαφορά εσύ, γιατί κατεβαίνει όλο αυτό. Γίνεται. Να σε πάω να σε γυρίσω λίγο, λέει ο Πάρης. Άσε μωρέ και εδώ. Και μόλις κατεβήκαμε και τα λοιπά, ήθελα να κοιμηθεί την άλλη φορά. Άντε μωρέ τώρα να μην τον ξεφωνήσω. Δεν με πήγε πουθενά. Θα πούμε και λίγα πραγματάκια για το τι έγινε χθες το βράδυ αργά με Μπάκετ Όνσο. Μετά τις 6 θα πούμε και για την 11 και θα την ξέρουμε σε λιγότερο μια ώρα, αλλά θα δώσουμε έτσι 2-3. Στοιχεία. 2-3 έχετε ήδη στείλει κάποια μηνύματα στο προσωπικό μου, γιατί να μην βάλει το shooting και τέτοια. Θα δούμε, παιδιά. Να μην βάλει το shooting. Μπορεί να το βάλει. Πού να ξέρουμε, εμείς τον κάνουμε την 11. Πάμε διάλειμμα. Μήπως την κάνεις εσύ και δεν μας το λες.
Μήπως δίνεις χαρτάκι. Πεύκη Deluxe Residences. Πευκοχώρη Χαλκιδική, αλλιώς καψόχωρα. Έτσι. Εκεί που θα κάνετε διακοπάρες φέτος το καλοκαίρι. Ευρύχωρα νεόδρομη τα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Ανοίγετε πορτούλα, βουτάτε πισίνα ή αν θέλετε, σαν και εμένα, μπαλκονάτι πάνω ψηλά να χαζεύετε τη θέα. Τηλέφωνο 23-740-622-22 και πεύκη Deluxe Residences.com. Διότι σαν Χαλκιδική δεν έχει break και επιστρέφω. Εδώ είμαστε, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Να μας πεις καμιά εντεκάδα, φίλε, τίποτα. Κουέστα. Παίζει Κουέστα. Δεν έφυγε. Όχι. Έχει τέταρτο, ναι, δεν έχει βγει ακόμα ενδεκάδα. Καλά, εντάξει. Θα είναι η πιο γρήγορη επιβεβαίωση ενδεκάδας αυτή. Καλά, μην ναι. είμαστε και τόσο σίγουροι. Θα δούμε. Όχι. Εννοώ, θα δούμε πόσο, πόσο καλός είσαι. Δεν είναι φυσιολογικές συνθήκες όμως. Δεν είναι φυσιολογικές συνθήκες. Αν την πιάσουμε, θα είναι. Θα είναι θαύμα. Ναι. Εντάξει, ο Κουέστα θα είναι στο τέρμα, όπως λέγαμε και πριν. Εγώ δεν θεωρώ σίγουρο την παρουσία του Σούντ στα δεξιά. Ούτε θεωρώ ότι δεν θα παίξει. Παίζει και τον Μπακούτσι. Ρόζ Μπαγκαλιάνη, Κόρχουτ, τετράδα συμπληρώνουν. Σάσα Ματίγια, Μαντζίνι Μαρτίνε, Γκάμα και Διαμαντόπουλο είναι ένα σενάριο. Άλλο σενάριο είναι. Είπε Διαμαντόπουλο. Ναι, τι. Άλλο σενάριο είναι. Πε το ξανά, πε το ξανά το. Για δεκάδε είπε. Κουέστα, Σούντγκρεν Μπακούτσι. Σούντγκρεν. Η Μπακούτσι. Ναι. Ρόζ Μπαγκαλιάνης, Κόρχουτ. Άρα παίζει και ο Μπαγκαλιάνης και ο Μπακούτσι στην τετράδα. Αν ο Σούντγκρεν δεν μπορεί να παίξει στόπερ. Εγώ. Εσύ, ναι, λόγω ύψους. Ναι. Σάσα Ματίγια. Έχω και ταχύτητα. Μαντσίνι. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται ταχύτητα. Σάσα Ματίγια, ναι. Ναι, Σάσα Ματίγια. Μαρτίνες. Ναι, Μαρτίνες, Μαντσίνι Γκάμα και ο Διαμαντόπουλος. Το άλλο σενάριο ποιο είναι. Χωρίς Διαμαντόπουλο στην κορυφή. Πρόσεχε. Άλλο σενάριο είναι. Εγώ θεωρώ ότι ο. Να βάλει το Σούντγκρεν. Όχι. Να βάλει τον Μπακούτσι μαζί με έναν το Σάσε Ματίγια και να πάει τον άλλο πιο μπροστά. Άλλο σενάριο είναι το να παίξει. Ματίγια πιο μπροστά. Ή το Σάσα. Και γιατί να μην βάλει και τον... να βάλει το Μαντσίνι, εγώ σου λέω, στην κορυφή. Αυτό θα κάνει. Για να έχει backup το Διαμαντόπουλο και να έχει, ας πούμε, πίσω από τον. Ο Διαμαντόπουλος έχει να παίξει ένα χρόνο. Ναι, και μπορεί να το παιδί ναι, να βγάλει παιχνίδι. Και να έχει το, πίσω από το Διαμαντόπουλο. Επίσης παίζεις με κόντρα επίθεση σε αυτά τα μάτσα. Εκτός έδρας. Το Διαμαντόπουλο θα έχει την κόντρα επίθεση. Γι' αυτό σου λέω δεύτερο σενάριο. Άλλο σενάριο είναι να έχει ρε παιδί το Μαντσίνι στην κορυφή και από πίσω να έχει τον Γκάμα, τον Μαρτίνες και έναν εκτός Σάσε Ματίγια. Ή δεν έχει τον Ντουάρτε δεξιά. Ο Ντουάρτε έχει να παίξει, ας πούμε, τώρα στα κοντά. Θες να μου πεις και μου λες γιατί να. Γιατί ο να... Διαμαντόπουλος έχει να παίξει από πέρσι. Ο Ντουάρτε χρήσανθε. Από πότε έχει να παίξει. Από το παιχνίδι με τη Λαμία. Το εντός έδρας. Ναι, Άρης Λαμία 1-1. Αυτό. Το Νοέμβριο. Ναι, ρε φίλε. Χρήσανθε. 60 λεπτά συμμετοχής έχει. Συνολικά. Ναι. Φέτος. Τόσο πολύ. 60 λεπτά, 2,70. Ούτε 90. Ούτε 90. Τι μου λες τώρα. Τώρα το βάλει θα είναι φίλε, δεν ήταν για τόσο κακό το στην προετοιμασία. Ήταν προβληματικό, το λέγαμε. Αλλά όχι τόσο κακό για 60 λεπτά. Δηλαδή, λέγαμε 15 συμμετοχές, δεν τις κάνει. Ή ήρθε τραυματίας. Τραυματίας. Με πρόβλημα ήρθε. Πρόβλημα. Δεν μας τα λέτε αυτά. Να πω από πού το έμαθε η ομάδα. Από πού το έμαθε. Αλλά περιμένω να τελειώσει η σεζόν πρώτα. Α. Γιατί τι σημασία έχει πλέον. Δεν έχει πλέον, Δεν έχει πλέον γιατί δεν είναι και ο ίδιος αυτός που τον έφερε στην ομάδα. Αν ήταν ο Χαριστέας αυτό που τον έφερε στην ομάδα, θα είχε ουσία κριτική. Τώρα, το λάθος του Ντουάρτε είναι λάθος για Μαντόπουλου. Καθαρά. Νομιμοποιούμε ένα πόδι δηλαδή πλέον. Πιστεύεις. Δεν έχει ουσία όμως. Νομιμοποιείς. Τι ουσία έχει. Τον έφερε γιατί σε ένα επίλεξε ότι τραυματίας. Εδώ κάναμε τριετές συμβόλαιο στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και σε πλήρωσε ότι ήταν για ένα μήνα τραυματίας. Εντάξει. Έως πάνω. Όταν τελειώσει η σεζόν. Πάντως τώρα που κάνω και διατροφή, να ξέρεις ότι θα φτάσω σε καλύτερα επίπεδα. Ναι. Πιθανό. Ένα δεύτερο σενάριο αυτό το οποίο σου ανέφερα. Πολλά, εγώ τον Ντουάρτε. Πολλά μπορεί να κάνει. Μπορεί να παίξει με 4-3-3. Πλέον μπορεί να το δοκιμάσει και περισσότερο. Γιατί το 4-3-3 είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουν στο μυαλό του οι άνθρωποι της ομάδας για τη νέα σεζόν. Όχι όλοι, κάποιοι. Άλλοι δεν είναι τόσο φαν. Του συγκεκριμένου συστήματος. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο φαν του συγκεκριμένου συστήματος. Θα ήμουν φαν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να το παίξει ο Άρης αυτό το σύστημα. Γιατί τα ίδια λέγαμε και πέρυσι. Το 4-3-3 είναι κάτι σύνθετο. Θέλει εκπαίδευση στους ποδοσφαιριστές. Δεν φτάνει μόνο να πάρει στους παίχτες που θα παίξουν 4-3-3. Πρέπει να τους εκπαιδεύσει κιόλας να παίξουν 4-3-3. Μπορεί να κάνει πολλά σήμερα. Σε κανένα μισάωρο που θα συνδεθούμε και με τον, Μπάρι στο ΟΑΚΑ, θα δούμε τελικά τι θα έχει επιλέξει ο. Ο κύριο Σένιγκ μαζί με τους συνεργάτες του, αλλά συγκεκριμένες επιλογές. 15 παίχτες, 4 αλλαγές.
Και αν βγάλει το τερματοφύλακα, τρεις. Τις οποίες θα κάνει. Δεν νομίζω καν αλλαγή τέρμα. Άρα θα πάει μέχρι τις τρεις αλλαγές. Και από την Κυριακή θα έχεις και το Σόουζα εκτός γλωσσικού απρόπτου, θα έχεις και το Δελιζήσι, θα πάει 17. Πλήρω τερματοφύλακα, 5 αλλαγές. Ανεβαίνουν λοιπόν πάλι. Εντάξει. Δεν είναι το ρόστερ το οποίο σίγουρα θα θέλαμε όλοι, αλλά είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο κάποιοι μέσα στην αγωνία τους, εγώ τους δικαιολογώ, γιατί αργιανοί είναι και αγωνιούν, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν από χθες ότι καταστραφήκαμε και ότι δεν θα συμπληρώνουμε δεκάδε για να κατέβουμε στο ΆΚΑ. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία του αργιανού, αλλά παιδιά, πρέπει να μάθετε που και εγώ βέβαια, αν ήμουν στη θέση, μπορώ να κάνω το ίδιο. Δεν λέω. Μέσα από τη δουλειά μαθαίνω να λειτουργώ διαφορετικά. Να περιμένουμε πρώτα να περάσει η προθεσμία αυτή που είχε η ομάδα για να κάνει αυτές τις συμφωνίες που είχε να κάνει και μετά να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να ασκήσουμε κριτική ανάλογα με το τι έχουμε στα χέρια μας. Εμείς, κάποιοι ρε παιδί μου, που σου λέω εγώ δικαιολόγο μέχρι ένα σημείο, φέραν την καταστροφή πριν δουν τι θα γίνει. Εντάξει, η αγωνία είναι που εκφράζεται. Απ' ναι. την άλλη. Είναι αυτό το πράγμα που συναντάμε και μέσα στα σπίτια μας πολλές φορές. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Πολλές φορές αυτή η αγωνία. Αποτρέπει κιόλας. Τι αποτρέπει? Από την γκέλα. Δηλαδή αν βλέπεις ότι είναι χαλαρά τα πράγματα και εντάξει μωρέ και δεν αντιδρά και κανένας και τα λοιπά, περνάει η 36, δεν έχεις επεκτείνει, δεν έχεις δώσει 10 χιλιάρια παραπάνω για να επεκτείνεις. Δεν άφηναν οι άνθρωποι της ομάδας στην ομάδα γυμνή στο ΆΚΑ. Δεν είναι ότι δεν τους κόβει. Τι θα έκανα, θα στέλνα τον Άρη με 12 παίχτες να παίξει σήμερα τον Παναθηναϊκό? Όχι, εννοείται αυτό. Ούτε ο Καρπίδης άφηνε να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε ο Χαριστέας θα άφηνε να γίνει κάτι τέτοιο που το κεφάλι του έγινε καζάνι τις προηγούμενες δύο μέρες. Και αυτού και του Καρπίδη. Απλά να καταλάβει και ο κόσμος ότι το γεγονός ότι ο Άρης έμεινε χωρίς παίκτη είναι μια συγκυρία από τη μία. Άλλαξε λόγω κορονοϊού η λήξη συμβολέων. Δεύτερον, δεν μπορούσε να ανεβάσεις 5-6 παίκτες από την δεύτερη ομάδα λόγω του ότι είχε τον μπαν από τον Ιανουάριο και. Ήταν και πολλά τα συμβόλαια τα οποία έλεγαν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και στον Παναθηναϊκό είχαμε πολλές αποχωρήσεις, έτσι. Είχε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν έχει τον Ισούα, δεν έχει τον Γιώχανσον, δεν έχει τον Δόνη. Πάρτε τον Ισούα, ρε, πάρτε τον Ισούα. Καλώς. 600 χιλιάρικα. Πόσα? 600 περίπου. 5-6 εκατοστάρικα, κάπου εκεί είναι. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Πάρε, πάρτε τον Ισούα. Μάλιστα. Αλλά είναι πολλά. Είναι πολλά τα λεφτά. Ωραίος μπακ είναι. Σ' αρέσει ο Ισούα. Και εσύ ποιον δεν αρέσει? Με 600 χιλιάρικα, Νίκο. Με 600 χιλιάρικα φέρνω 4 αριστερούς μπακ. Τα έχει έτοιμα τα λαύρα και ο Θείος. Έτοιμα τα έχει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα φέρουμε νέους ρόγους. Σε χαλάει. Μια χαρά. Why not? Που δεν τον θέλανε. Πες πώς πετάγεσαι με αυτό. Που δεν τον θέλανε κάποιοι τον ρόγους. Εγώ δεν το θέλω, μωρέ. Εντάξει. Δεν. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Δεν το και μετά θέλω. Rose. Δεν νομίζω να έρθει. Lynching, yeah. I have a proposal from AEK for you. From AEK, we play on Sunday with AEK. You know that? Huh? Never mind. It's business. We don't care about the clubs. Just business. Θέλω. Ωραία είναι αυτά. Δεν το θέλω. I don't want him. Τότε που ήμασταν στη δύσκολη και μιλούσαμε 40 λεπτά στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τι ωραία, τι καλά. Τι άλλο είχαμε να πούμε για χθες το βράδυ που ήμασταν και ήσασταν και εσείς σε μια φάση αναμονής. Έγινε μια τελευταία προσπάθεια με τον Τόνσο. Μήπως και μείνει μέχρι το φινάλε των play-off. Ο Τόνσο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση μυαλού, είναι η αλήθεια. Δεν είναι και ο πιο συνεννοήσιμος άνθρωπος. Τον περιμένανε μέχρι χθες το βράδυ οι άνθρωποι της ομάδας. Μήπως και καταφέρουν να φτάσουν σε μια συμφωνία. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και έτσι δεν συνεχίζει και αυτός. Όπως δεν συνεχίζει και ο Αμπούμπα, δεν έρθε το χαρτί από την ΚΑΕΝ. Αυτό έχει να κάνει και με την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να γυρίσει στην Γαλλία. Και με την επιθυμία της ΝΑΝΤ. Και όχι της ΚΑΕΝ που γράφανε κάποιοι. Η ΚΑΕΝ τον θέλει. Την επιθυμία της ΝΑΝΤ και του προπονητή της, του Κριστιαν Γκουρκίφ, ο οποίος είχε κάνει κάτι δηλώσει το προηγούμενο διάστημα σε ένα γαλλικό σάτ και είχε αναφέρει ότι θέλω να τον δω, να τον τσεκάρω στην προετοιμασία, διότι δεν έχουμε παίχτη με τα δικά του χαρακτηριστικά. Και η Γάλλη ξεκινά προετοιμασία τώρα στα κοντά, μέσα στο πρώτο κομμάτι του Ιουλίου, έτσι.
Δεν είναι σαν και εμάς που θα παίζουμε μπάλα μέχρι τις 20 του μήνα. Σκάνδαλο. Και το θέλει λοιπόν και ο Μπά το βλέπει και ως μια ευκαιρία και για τους δικούς του λόγους να επιστρέψει και να διεκδικήσει μια θέση στο ρόστερ της Νάντ τη νέα σεζόν. Να ξεκινήσει και ένα παίκτη που, παιδιά, κακά τα ψέματα δεν θα συνέχιζε μετά το φινάλε της σεζόν. Δεν είναι στον προγραμματισμό της ομάδας. Και έτσι και αυτός αποτελεί παρελθόν. Σίγουρα θα ήταν μια ακόμα επιλογή για τον Ένινγκ. Μπορεί να παίξει και χαφ, μπορεί να παίξει και στόπερ, μπορεί να παίξει και μπακ. Τον έχουμε δει σε πολλές θέσεις μεσοαμυντικά. Το ότι μπορεί να παίξει, βέβαια, δεν σημαίνει ότι το κάνει και με τα απαιτούμενα αποτελέσματα, αλλά ήταν ένα πασπαρτού, ας το πούμε. Έτσι και θα ήταν μια ακόμα λύση. Αλλά και αυτός αποτέλεσε παρελθόν. Ο φίλος ο Κοσμάς έστειλε ένα μήνυμα, το διαβάσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Απορία, λέει, ο Φραν Βέλεθ θα παρευρεθεί σήμερα και στο παιχνίδι, λέει, και αν ναι, θα φοράει πράσινες φόρμες. Ναι, ο Βέλεθ είναι από σήμερα στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό. Διαβάσατε και κάποιες δηλώσεις του σήμερα στο Λαμπάουτ Άρης, αποχαιρετώντας για ακόμη μια φορά τον Άρη και τον κόσμο. Όσο λέει για το παιχνίδι, όλοι καταλαβαίνουμε πόσο διάφορο είναι από όλες τις πλευρές. Έπρεπε να υπήρχε μια επιλογή για τις ομάδες παιχνίδια που είναι αδιάφορα βαθμολογικά να τα παίζαμε στο τάβλι, χιουμοριστικά ο Κοσμάς. Ή στο FIFA. Ναι, ενδεχομένως, ναι, και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Εντάξει, είναι και αυτό, είναι αδιάφορο, και τις Κυριακές είναι αδιάφορο, όλα είναι αδιάφορα μέχρι το φινάλι της χρονιάς. Άλλη ομάδα δεν πρέπει να παρουσιαστεί αδιάφορη και ευτυχώς έχει έναν προπονητή γερμανικής σχολής που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και δεν βλέπει τίποτα αδιάφορα. Είναι τέτοια η νοοτροπία του Ένινγκ και αυτό έχει να κάνει με την σχολή ποδοσφαίρου την οποία προέρχεται. Διότι αν ήταν διαφορετικά. Δεν μας αρέσει ο Ένινγκ, δεν είναι καλός. Μέσα στο μυαλό του Ένινγκ. Κοιμάται. Δεν έκανε αλλαγές. Κοιμάται. Είναι κοιμισμένος. Κατευθείαν. Τον βγάλαμε κοιμισμένο, φίλο όμως. Κοιμισμένος, δεν νιώθει. Άμπαλος, και εμένα δεν μ' αρέσουν πράγματα στον Ένινγκ και τα έχω αναφέρει και τα έχω γράψει. Αλλά δεν γίνεται να μην πω και το σωστό. Εντάξει. Έχει ένα σωστό τρόπο σκέψη αυτό το κομμάτι. Και αν ήταν άλλη νοοτροπία, πριν το Μάσκε Πέλου με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ, θα έχει αλλάξει τα 8-10 τη 11. Άλλο θα πει ότι κακό δεν το έκανε. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει του παίχτε να το δουν τόσο αδιάφορο το υπόλοιπο κομμάτι τη ζώνη και σίγουρα για αυτού περιμένει να δει κάτι καλό σήμερα στο ΑΚΑ. Θέλει και αυτό να ανοίξει στην Αθήνα, το έχει παράπονο από τον εαυτό του περισσότερο και από την ομάδα βέβαια. Ότι δεν έχει καταφέρει να πάρει ένα παιχνίδι στην Αθήνα. Έφτασε κοντά σε κάποια, όπως με την Άγια παράδειγμα, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ακόμα και με παίχτη λιγότερο, αλλά είχαμε τον Ευαγγέλου τότε που θα τον έχουμε και σήμερα κιόλα. Ωραία. Εξαιρετικά. Άγγελος Ευαγγέλου, ξυπνάει πολύ ευχάριστα αναμνήσεις ο συγκεκριμένος διαιτητής. Τώρα σε διάφορο μας δεν νομίζω να μας αναγκάσει να ασχοληθούμε μαζί του και να μας εκνευρίσει από γεματιάτικα. Δεν έχει σήμερα, ναι. Καλά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Αλλά του ότι σε Παναθηναϊκό άρεσε έστω και διάφορο. Και ενώ μαθηματικά ακόμα παίζει και τέταρτη θέση, που εντάξει, οκ. Okay. Για το γόητρο περισσότερο, όλοι είναι από την Αθήνα, εκτός από τον τέταρτο που είναι από την Ημαθία ο Μαλούτας, πρόεδρε, μέχρι και το ΒΑΡ δηλαδή είναι από την Αθήνα ο κύριος Παπαπέτρου. Εντάξει, δεν μπορούσαν δηλαδή, άλλη ένωση δεν υπάρχει στην Ελλάδα να πάρουμε κάποιο διαιτητή να το βάλουμε να συμβεί σε αυτό το μάτσο, πρέπει να το πάρουμε την Αθήνα. Υπάρχουν και από άλλες ενώσεις που είναι χειρότερες. Μας λείπουν τα λεφτά για τα διπορικά δηλαδή, τι γίνεται. Υπάρχουν χειρότερες ενώσεις. Εδώ κάναμε σύσταση επιτροπή στην ΕΠΟ για να βρούμε το χαρτί που χάθηκε. Τρομερό. Το βρήκαμε τελικά. Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιον. Ναι. Μάλιστα. Θα έχουν αμολύσει τα λαγωνικά μέσα στο γουδί. Στο γουδί. Στο γουδί. Να βρούμε το χαρτί που χάθηκε. Εκπληκτικά πράγματα. Μαρμαρίδης μαζί μας και σημερινή εκπομπή. Με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Σε προνομιακές τιμές, να είστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ το οποίο θα δώσετε στον Μαρμαρίδη απολαμβάνετε το υψηλότερο δυνατό value for money με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα συνεχίσουμε. Θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια πρώτη επικοινωνία με τον Πάρη Τζελεπίνη. Αυτό θα βγάλουμε πάρη και τα λοιπά. Θα μείνεις εδώ. Ναι, είναι δίπλα στο γραφείο μου. Α, ελέγχο. Θα βγάλουμε ως οντότητα, ως ραδιόφωνο. Α, γιατί αγχώθηκα σε κάποια φάση και λέω. Όχι, δηλαδή. Αν κάνουμε να μιλάμε και οι δύο, τι σημασία έχει. Θα κάνω καμιά καταδρομική άμα δεν είστε καλοί. Έχουμε την 11 του Άρη. Όπα. Και τι βάζει, μουσική θα μας βάλεις. Εσύ τι βάζει, μουσική. Άρη. Α, εγώ τη βάζω. Με Ντουάρτε η 11 του Άρη. Ωραία, Γιώργη. Πες πόσο μπροστά είμαι, πες λίγο. Λοιπόν. Πες λίγο πόσο μπροστά. Πες! Περίμενε. Και εσύ, αλλά όχι μόνο εσύ. Έβαλε το μπακούτσι. Κουέστα στο τέρμα. Μπακούτσι στα δεξιά της άμυνας, δικαίωση για ακόμα μια φορά του Νίκο Αδόπουλου. Αριστερά Κόρχουτ, Σαστόπερ, Ρόους και Μπαγκαλιάνης. Σάσα και Ματίγια στα χαφ.
Μπροστά ο Γκάμα, δεξιά ο Μαρτίνεθ και ο Ντουάρτε πίσω από τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Καλά, αυτό στο δίνει δεν σημαίνει ότι είναι. Συνδυασμό πρώτων και δεύτερων. Εγώ λέω θα είναι ο Ντουάρτε πίσω από τον τέτοιο. Αυτό ο Σούντγκρεν. Λοιπόν, όχι. Τα είπαμε. Θα σου πω το εξή, ότι. Καταρχήν να σου πω κάτι. Αντί να λέμε να μπουν τα νέα παιδιά, δύο-τρία νέα παιδιά που έχουμε. Δηλαδή, τελική, αν βάζαμε το. Αν βάζαμε το Σούντγκρεν, ναι. Θα λέγανε καλά! Καλά, δεν βάζει τον Μπακούτσι. Δηλαδή, δεν βάζει τον Μπακούτσι να δείξει το παλικάρι λίγο. Εντάξει, υπάρχουν πάντα αυτοί. Τέλος πάντων. Εγώ τον Ντουάρτε τον είπαμε βάσει το ρεπορτάζ. Ναι. Σου λέμε βάσει την εμπειρία μερικές φορές, την αίσθηση. Θα δούμε και τον Ντουάρτε. Θα και να σου πω κάτι. Είναι και το ενδιαφέρον στοιχείο του αγώνα σήμερα. Ο Μπακούτσι, ο Μπακαλιάνη. Ο Ντουάρτε είναι τα ενδιαφέροντα στοιχεία του αγώνα σήμερα, αν το σκεφτείς. Ναι. Από αυτούς περιμένουμε να δούμε πέντε πράγματα για διαφορετικούς λόγους βέβαια, έτσι. Μάλιστα. Παναθηναϊκός τι έχει. Κάτσε να δω, μήπως βγήκε το Παναθηναϊκό. Όχι φίλε Πέτρο, δεν δίνω χαρτάκι στον Ένινγκ. Περίμενε. Το μισό δίνω όπως κατάλαβες. Το μισό, ναι. Το άλλο μισό το δίνω εγώ. Κάνουμε ένα brainstorming λίγο με τον coach. Ναι, τα... Άκουγε ρε. Έβαλε λίμπερο μέσω διαδικτύου και σου λέει τι να βάλω τώρα. Ναι. Καλά λέει, ας βάλω τον Μπακούτσι. Μήπως παίξει λέει δεξιά ο Σάσα και χάφω Μπακούτσις. Ναι. Το δούμε και αυτό. Δεν βλέπω πουθενά υπάρχει δεκάδο του Παναθηναϊκού. Του Άρη έχει βγει πάντως. Δεν βλέπεις. Μπε Super League. Δεν είναι σου. Μπήκα ήδη. Super League. Μπήκα ήδη χρυσά. Super League. Μπήκε Super League. Μπήκα ήδη χρυσά. Μπήκε στα site τα πράσινα. Τα κίτρινα. Συνθέσεις. Παναθηναϊκός. Αναπληρωματική. Άρης αναπληρωματική. Δεν είναι κενό. Όπως το. Ρεγκάτο αφού ακούς. Θα βάλουμε και στο live Γιώργο. Ορίστε φίλε. Ορίστε που υπάρχει ρε φίλε. Η ενδεκάδα. Του Παναθηναϊκού. Ναι βέβαια. Διάβαστε. Χάτζη. Χριστογιώργος, Γιώργος, ναι, αυτός 20χρονος. Χατζηθεοδωρίδης, Σίγκεφελτ, Κολοβέτιος Θεοχάρης, τετράδα στην άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Κουρμπέλης Αγιούμπ. Ναι, καλό τέτοιο. Μπουζούκης δεκάρι. Ναι. Χατζηγιοβάνης αριστερά, ναι. Καμπετσής δεξιά και Μακέτα στην κορυφή. Παίζει και ο Καμπετσής και ο Μακέτα. Τους έχω φίλοι αυτούς. Διούδη Ζαγαρίτης Κολοβός. Περέα. Ανουάρ. Αθανασακόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Σερπέζης και Τζαβίδας είναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Άρης δηλαδή με την ενδεκάδα που είπαμε υπήρχαν αργιανοί που λέγανε ότι ξεφτιλιζόμαστε και ο Παναθηναϊκός έχει στην ενδεκάδα τον Χριστογιώργο, τον Χατζηθεοδωρίδη, τον Θεοχάρη, τον Χατζηγιοβάνη και τον Μπουζούκιο και είναι δύο παιδιά τα οποία παίζουν και τον Καμπετσί και στον πάγκο. Αυτοί που συμπληρώνουν την 20άδα, γιατί λένε γιατί καλά ρε με 15 πήγες. Ζαγαρίτης, Αθανασακόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Σερπεζής και Τζαβίδας. Αν δεν υπήρχε απαγόρευση, θα είχαμε και εμείς αυτά τα παιδιά, τα αντίστοιχα 4-5 παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 να συμπληρώσουμε. Ναι. Δεν γίνεται λοιπόν ρε παιδιά, εμείς οι ίδιοι να μπαίνουμε στο τρυπάκι περί ξεφτύλας και οτιδήποτε άλλο. Ξεφτύλα θα ήταν να πηγαίναμε 10 παίκτες. Ναι, θα ήταν ξεφτύλα. Εκεί πρέπει να παρέμβει η διοίκηση, όπως παρενεύει. Και να εξασφαλίσει ότι θα είναι οι παίκτες στην αποστολή. Συν το ότι έχεις δύο στόπερ, ένα τιμωρημένο και ένα τραυματία σήμερα. Που την Κυριακή θα τους έχεις και τους δύο λογικά. Γιατί δύο Γιάννης θέλει ένα μήνυμα. Ενώ ο Γιάννης λέει Έμαν παίζει. Όχι, δεν είναι ο Έμαν. Ο Κουέστα μας έχουν δώσει ότι παίζει. Και ο άλλος ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, Μπουζούξα Τζιωβάνης εξτρέμ. Ναι, Καμπετσής Μακέτα δύο φόρ. Ναι, μπορεί να το παίξει και 4-4-2. Με δύο φόρ μέσα. Εντάξει, κοίτα, τώρα θέλει προσοχή. Δηλαδή με Μπακούτσι δεξιά και Μπαγκαλιάνη στο στόπερ θέλει μια προσοχή στην άμυνα. Γιατί ο Μπακούτσι δεξί μπακ δεν είναι, χάφι είναι το παιδί. Ο Μπαγκαλιάνη παίζει στη φυσική του θέση, αλλά στην άμυνα χρειάζεται λίγη προσοχή και κυρίως στην πλευρά του Μπακούτσι χρειάζεται να γυρνάει και να δίνει βοήθεια στο εξτρέμ. Είτε είναι ο Μαρτίνες, είτε είναι ο Ντουάρτε, είτε είναι ο Γκάμα. Τώρα ο Γκάμα να γυρνάει να δίνει βοήθειες, το βλέπω λίγο δύσκολο. Αλλά. Κάποιος πρέπει να κοιτάει και να δίνει βοήθεια σίγουρα στο μικρό. Λοιπόν, αυτά για την εντεκάδα του Άρη. Θα πάρουμε όπως και να έχει και τον Μπάρκο Τζιλεπίδη μετά το break για να μας δώσει και κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω από το Ολυμπιακό στάδιο που θα έχουμε σέντρα σε 40 λεπτά από τώρα. Πάμε στο διάλειμμα, Χρύσανθε. Περίμενε λίγο, ναι. Ναι, να πάμε στο διάλειμμα, Χρύσανθε.
για να επιστρέψουμε Χρύσανθε με το ΟΑΚΑ. Τώρα το πάω όσο πιο αργά μπορεί, γιατί τον βλέπω, έχει προωθηθεί πάνω από το κινητό. Έτοιμο, σου μέλα. Έτοιμο, ωραία, δώσε τον περίπτωση.